Το νομοσχέδιο που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση, που αναφέρεται στην κύρωση της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας του κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών άμυνας, είτε αυτό είναι έργο της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και των δυο όπως διαπιστώσαμε και συμφωνούν απόλυτα σε αυτό, αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην επικίνδυνη αλυσίδα που δένει πιο γερά τη χώρα μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και βάζει το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Πρόκειται για μια πολιτικοστρατιωτική συμφωνία με το κράτος του Ισραήλ. Τώρα, ποιο είναι αυτό το κράτος? Είναι αυτό που για 53 χρόνια διατηρεί καθεστώς κατοχής επί των Παλαιστινιακών εδαφών. Είναι αυτό που δολοφονεί καθημερινά τον Παλαιστινιακό λαό. Είναι αυτό που ετοιμάζεται σήμερα και για τους κυρίους του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε αυτό συνέβαινε χθες, είτε θα συμβεί αύριο, το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ θα είναι πάντα το ίδιο. Ετοιμάζεται λοιπόν σήμερα, βασιζόμενο στην αμερικανική σκοπής και ψευδεπίγραφα αποκαλούμενη ως συμφωνία του αιώνα, εντελώς παράνομα να υλοποιήσει τι? Την παραχώρηση της Ιερουσαλήμ στο κράτος του Ισραήλ ως αδιαίρετη Ισραηλινή πρωτεύουσα. Την προσάρτηση της κοιλάδας του Ιορδάνη, που είναι η καρδιά του 30% της Δυτικής Όχθης και περιοχές που βρίσκονται βόρεια της Νεκρής Θάλασσας, στο Ισραηλινό κράτος. Τη διατήρηση των Ισραηλινών επικισμών και των χιλιάδων επίκων που είναι δυνάμεις κατοχής στα Παλαιστινιακά εδάφη. Είναι φανερό ότι με τα προαναφερόμενα όχι μόνο δεν καταχυρώνεται το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, αλλά διαιωνίζει και θωρακίζει την Ισραηλινή βία, την Ισραηλινή κατοχή. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Είναι μέρος του γενικότερου υπεριαλιστικού σχεδίου που προωθούν οι ΗΠΑ για απαράδεκτες διευθετήσεις στην περιοχή κατά των λαών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μεγάλο θράσος να εμφανίζει ως θεματοφύλακα του διεθνούς δικαίου τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος του Ισραήλ. Μια χώρα που εδώ και 53 χρόνια κατέχει παράνομα εδάφη της Παλαιστίνης και της Συρίας. Φυλακίζει και δολοφονεί ακόμα και μικρά παιδιά. Ετοιμάζεται με τις πλάτες των ΗΠΑ να προσαρτήσει, όπως προανέφερα, την κατεχόμενη Παλαιστινιακή γη, κάνοντας κουρέλι ακόμη και ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τέλος, έχει τα όπλα μόνιμα στραμμένα σε χώρες της Μέσης Ανατολής, απειλώντας να σύρει ολόκληρη την περιοχή πιο βαθιά στο χάος και στον πόλεμο. Πρόσφατα έγινε η επιτυχημένη, όπως χαρακτηρίστηκε από τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Τα μονοπόλια και στις δύο χώρες είχαν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν. Η κερδοφόρα συνεργασία τους φαίνεται να επεκτείνεται και σε νέους τομείς. Έχουν κάθε λόγο να τρίβουν τα χέρια τους οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, οι εμπνευστές των τριμερών και πολυμερών σχημάτων στην περιοχή, όπως αυτό ανάμεσα στην Ελλάδα, στο Ισραήλ, την Κύπρο. Και αυτό είναι ένα σχήμα που αναπτύσσεται κάτω από την ομπρέλα τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προβολή ισχύως των Αμερικανονατοϊκών στην νοτιοανατολική τους πτέρυγα, απέναντι στην αυξανόμενη επιρροή και τους σχεδιασμούς της Κίνας και της Ρωσίας. Άλλωστε, κεντρικός πυλώνας της Ελληνοϊσραηλινής στρατηγικής σχέσης, όπως ονομάζεται, την ονομάζεται η κυβέρνηση, είναι η στρατιωτική συνεργασία που ενισχύεται σε τομείς όπως η πολεμική βιομηχανία και οι συνεκπαιδεύσεις με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων τους στην περιοχή. Είναι γνωστό ότι η συμβολή αυτής της συνεργασίας στην ειρήνη και την ασφάλεια είναι τέτοια που προσομοιώνει σενάρια επίθεσης στο Ιράν, αξιοποιώντας το ανάγλυφο της Ελλάδας και την απόσταση από το Ισραήλ. Εκείνο όμως που για μια ακόμη φορά καταραίει με πάταγο είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η συνεργασία με το Ισραήλ, ειδικά στον ενεργειακό τομέα, αποτελεί ανάγχωμα στην επιθετικότητα της Τουρκίας
και στις αμφισβητήσεις της επί των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Για δέστε την Κύπρο. Τα τουρκικά ερευνητικά οργώνουν την ΑΟΣ της. Ποια ενεργητική ενεργειακή συνεργασία με το Ισραήλ θωράκισε τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αντίθετα, σταδιακά η Τουρκία και το Ισραήλ διαμορφώνουν προϋποθέσεις επαναπροσέγγισης. Μετά την κρίση του Μαβί Μαρμαρά επαναφέρουν σενάρια συνεργασίας και στον ενεργειακό τομέα. Οι ΗΠΑ τους ενθαρρύνουν, τους προτρέπουν να αξιοποιήσουν κάθε μέσο και κάθε διάβλο για να αγκιστρώσουν την Τουρκία στο δυτικοανατολικό στρατόπεδο. Αυτό δεν επιδιώκει και η Ελλάδα. Αυτό δεν επιδιώκει και η κυβέρνησή σας. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες στην περιοχή είναι το καλούπι για μια διευρυμένη συνεκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου. Θα διευκολύνει και τις διευθετήσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Άλλωστε οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Ισραήλ διαβεβαιώνουν σε όλους τους τόνους ότι από αυτές τις συμπράξεις δεν αποκλείεται κανείς. Ο Νετανιάχου αναλώνεται σε ανέξοδες διακηρύξεις για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Ποιου δικαίου? Αυτού που πρώτου το Ισραήλ καταπατά χωρίς να καταδικάζει ρητά ακόμη και το ανυπόστατο τουρκολιβικό σύμφωνο. Είναι πλέον εμφανέστατη η βήμα-το-βήμα προετοιμασία του κλίματος για παραπέρα προσεγγίσεις με κριτήριο τα συμφέροντα των μονοπωλίων και των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών. Λίγα 24 ώρα πριν την άφηξη Μητσοτάκη στο Ισραήλ, μια ανάλυση στο Ισραηλινό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών Μπέκιν Σαντάν, τόνιζε ότι 30 χρόνια μετά την εγκαθίδρυση των μεταξύ τους διπλωματικών σχέσεων, Ελλάδα και Ισραήλ θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν μια προσεκτική πρωτοβουλία με την πιθανότητα ενός πολυμερούς διαλόγου με την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις τους. Η ίδια ανάλυση καταγράφει τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας και τονίζει ότι είναι καιρός νέα θέματα να μπουν στην ατζέντα της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας, προσθέτοντας ως καθοριστικό παράγοντα το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για συμμετοχή της Τουρκίας σε τέτοια σχήματα διαλόγου και συνεργασίας. Αυτό ακριβώς δεν λέει και ο Αμερικανός πρέσβης Πάιατ στην Αθήνα. Αυτό δεν τονίζει και το γεγονός ότι η αμερικανική πλευρά ουδέποτε έχει καταδικάσει ευθέως το ανυπόστατο σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης, τονίζοντας μάλιστα ότι η Άγκυρα είναι απογοητευμένη από τον εποκλεισμό της από το Φόρουμ και θεωρεί το σχήμα μη ρεαλιστικό, μια αξιολόγηση με την οποία δεν διαφωνεί εντελώς η Ουάσιγκτον. Ακόμα κι αν δεν γίνει δημόσια γνωστή, είναι βέβαιο ότι η συζήτηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ για το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή περιελάμβανε και τέτοιες πλευρές. Είναι κυρίαρχο το αμερικανονατοϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας-Τουρκίας και προωθούνται διευθετήσεις με αιχμή το ενεργειακό απέναντι στο σχεδιασμό Ρωσίας και Κίνας. Επίσης παρατηρείται τον τελευταίο καιρό μια ένταση της συχνότητας με την οποία γράφονται και αναπαράγονται αναλύσεις που φανερώνουν την προετοιμασία του εδάφους για εξελίξεις από τις οποίες δεν έχουν απολύτως τίποτε να περιμένουν ο ελληνικός, ο τουρκικός και οι άλλοι λαοί. Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνεται ότι η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει πιο κοντά το ενδεχόμενο μιας εφόλης ύλης διευθέτηση των διαφορών με την Τουρκία. Μόνο που κυρίαρχο στοιχείο αυτών των διευθετήσεων θα είναι η ικανοποίηση των διεκδικήσεων της Τουρκίας στην περιοχή και η διασφάλιση της νατοϊκής συνοχής. Αυτός ακριβώς είναι ένας στόχος που μοιράζεται και προωθεί η ελληνική αστική τάξη με την κυβέρνηση και όλα τα κόμματά της, παζαρεύοντας επικίνδυνες συμφωνίες με αμερικανονατοϊκή ομπρέλα που περιλαμβάνουν και την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Κλείνοντας,
Στις 22 του Δεκέμβρη του 2015 πάρθηκε ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την οποία αναγνωρίζεται το Παλαιστινιακό κράτος. Καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν υλοποίησε την παραπάνω ομόφωνη απόφαση. Όχι γιατί δεν τόλμησαν, όπως διατείνονται κάποιοι θέλοντας να τις ξεπλύνουν στα μάτια του λαού. Δεν τις υλοποίησαν γιατί δεν θέλουν. Γιατί αυτό επιβάλλει επικίνδυνη αναβάθμιση των σχέσεών τους με το κατοχικό κράτος του Ισραήλ. Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών κ. Κοντζιάς, τέλη του 2015, στο ίδιο μήκος κύματος με τις τότε σχετικές δηλώσεις του κ. Τσίπρα, μίλησε για συμβολική κίνηση της Βουλής όσον αφορά, χαρακτήρισε έτσι, την απόφαση αυτή. Σήμερα, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και τότε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κανείς σας δεν τολμά να θίξει οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με τα Ισραηλινά κεφάλαια με τα οποία στείνει γέφυρες για business. Είναι πλέον φανερό ότι οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις και μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ισραήλ, πίσω από τις τυμπανοκρουσίες και τα πανηγύρια για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και τη στήριξη στα ελληνικά συμφέροντα, είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο παζάρι. Ένα παζάρι που επιδρά δραματικά στις εξελίξεις απέναντι στις οποίες δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Το ξέπλυμα της δολοφονικής πολιτικής του Ισραήλ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Δεν έχει σχέση με τα συμφέροντα των άλλων λαών της περιοχής. Με τη θέλησή τους να ζουν ειρηνικά και να αναπτύσσουν σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίου ωφέλους. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους σήμερα, στις 7 μετά μεσημβρία, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, η ΕΔΙΕ, διοργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας στην Ισραηλινή Πρεσβεία, καλώντας τους εργαζόμενους, το λαό, την νεολαία, να δείξουν έμπρακτα την καταδίκη τους στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που ρίχνουν λάδι στη φωτιά που ήδη καίει στην περιοχή, καταγγέλλοντας τα σχέδια του κράτους δολοφόνου Ισραήλ για την προσάρτηση νέων Παλαιστινιακών εδαφών.